Καζά και Ελένη. Παρούσα. Παρούσα και γραμματέας. Πέπας Νικόλαος. Παρόν. Ζήκος Γεώργιος. Ζήκος Γεώργιος. Παρόν. Καλλιώτη Μαρία Ειρήνη. Παρούσα. Κάβαλος Ευάγγελος. Παρόν. Παρόν. Καρλάφτης Δημήτρης. Θα έρθει το η ώρα. Παθούλης Πυρίδων. Παρόν. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος. Πατσινέβελος Αντώνης. Απών. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Παρόν. Ιατρίτης Γεώργιος. Παρόν. Παρόν. Η Άννα Κατερίνη είναι ακούσα. Ασθενής. Ρογόπουλος Ιωάννης. Παρόν. Καμπούκος Δημήτρης. Παρόν. Χατζηγιάννης Επαμινώντας. Παρόν. Παρόν. Τσιπουράκης Στέφανος. Παρόν. Δούσης Ρασιάς Νικόλαος. Απών. Νταλούκας Κωνσταντίνος. Απών. Σπερμής Δημήτρης. Παρόν. Παρόν. Καλαϊτζίδης Νικόλαος. Παρόν. Παρόν. Κάβαλος Νικόλαος. Παρόν. Αλεπούς Νικόλαος. Παρόν. Παλάσης Βασίλης. Παρόν. Γιανακάκος Ηλίας. Απών. Μπρέγιανης Αλέξανδρος. Παρόν. Σαπατιώτης Κωνσταντίνος. Απών. Βλάχος Κωνσταντίνος. Παρόν. Προσήλθε και τρίτο Βλαχοπιώτης. Καρανάς και Μαρία. Ακούσα. Σταγκρής Παναγιώτη. Παρόν. Ρώτας Κωνσταντίνος. Απών. Αναστασιάδου Κατερίνη. Παρούσα. Κοντούρογλου Νικόλαος. Απών. Λαδίρα Μαρία. Παρούσα. Κοτόπουλος Αθανάσιος. Απών. Μαγιάκης Ελευθέριος. Παρόν. Κούκουζας Πέτρος. Παρόν. Κλαπάκης Δωρίλαος. Παρόν. Σάλτη Κατερίνη. Παρούσα. Πολυβρονιάτης Δημήτρης. Παρόν. Παρόν. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Λοιπόν, κύριε Πέπα, έχετε ζητήσει το λόγο και μετά ο κύριος Κούκουζας και μετά θα πούμε στις ερωτήσεις. Ήθελα να πω για ένα δημοσίευμα που ήταν στο προηγούμενο φύλλο της εβδομαδίας εφημερίδας Σαμαρισίας και αφορούσε το πολιτιστικό κέντρο και, και εμένα προσωπικά. Ήταν ένα δημοσίευμα ενός δημοσιογράφου του κύριου Μανώλη Νταλούκα, ο οποίος με επικεφαλίδα ξεκινάει και λέει «Πολιτιστική αθλειότητα στο Δήμα Μαρουσίου» και αφορά για έναν υπάλληλο ο οποίος γι' αυτό ήταν στο κέντρο τέχνης και πολιτισμού και ήταν σαν πολιτικός προϊστάμενος, εγώ και τον είχα υποψία. Θα ήθελα η Αμαρισία, η Αμαρισία. Ήθελα να πω το εξής, ότι καμία σχέση με την πραγματικότητα όλο αυτό το δημοσίευμα. Ο κύριος Νταλούκας είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρει κατά που πέφτει το Μαρούσι. Και κατά δεύτερον, ότι ο συγκεκριμένος ο υπάλληλος του Δήμα Μαρουσίου ποτέ δεν είχε εργαστεί στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, ποτέ δεν τον είχα εγώ στην εποπτεία μου και ποτέ δεν είχα καμία σχέση σαν πρόεδρος του Κέντρου Τέχνης ή και τώρα σαν αντιδήμαρχος. Με συνέπεια όλα αυτά να αναλυθεί, να εκθέτει ένα ολόκληρο πολιτιστικό οργανισμό που τόσα πολλά έχει προσφέρει στον Δήμο και αν μη τι άλλο και εμένα ως αντιδήμαρχο να με εκθέτει. Γι' αυτό θα παρακαλέσω σε εισαγωγικά την Αμαρισία, στο ίδιο επόμενο φύλλο, στο ίδιο σημείο, αντί για πολιτιστική αθλειότητα να γράψει δημοσιογραφική αθλειότητα, διότι όλα αυτά που υπόθηκαν είναι ψευδή. Και η απορία μου είναι η εξής, ότι πόσο εύκολα μια εφημερίδα μπορεί να πάρει από ένα blog ένα άρθρο και ανυπόγραφο κιόλας, γιατί έχουμε δει και ανυπόγραφα, αλλά εν πάση περιπτώσει και ανυπόγραφο, και να το μεταφέρει έτσι αυτούσιο, χωρίς να πάρει μία άποψη αυτό που εκθέτει μέσα. Δηλαδή να με πάρουν εμένα ένα τηλέφωνο και να πούνε κύριε Πέπα τι είναι αυτά, τι γίνεται εδώ, γιατί θα βγει αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Αυτούσιο βρήκαμε κάτι σε ένα blog, το πήραμε, το μεταφέραμε και εκτεθόμαστε σε όλο τον κόσμο χωρίς λόγο και χωρίς να υπάρχει καμία πραγματικότητα. Αυτό ήθελα κύριε Πέπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πέπα. Ο κύριος Κούκουζας έχει το λόγο.
Και εγώ πρόεδρο. Ευχαριστώ. Αμέσως για τον απλά να σημειώσω. Θέλω να αναγνωρίσω τρία θέματα. Πρώτο αφορά τον οργανισμό εργασία. Για μένα είναι ανοιχτό. Όπως έχω κάνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλλαγής Προσφυγικής και Οικονομικής Πολιτικής και Οικονομικής Πολιτικής του Δημοτικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργασίας, συγχωρείτε. Είτε προσφύγους, είτε προσφυγικές επιχειρήσεις, στο ΣΑΤΑΛΙΚΑ, τα μία και τα λοιπά. Μέχρι σήμερα, περίπου 10 μέρες μετά την αναφορά της ειδήσης ξαναφέρνω το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητάω τον πολιτικό προϊστάμενο να απαντήσει ή να με ερευνήσετε και θα συνεχίσω. Το δεύτερο θέμα αφορά την εκδήλωση της Κυριακής όπου ο Δήμος είχε την πρωτοβουλία να δώσει σε πολλούς χαμηλές τιμές τρόφιμα. Αρχικά να πω ότι εγώ που είμαι σύμφωνο με τις πρωτοβουλίες έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα, μπορεί να μην γίνουν το πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός κινήματος που κατά την γνώμη μου πρέπει να υπάρχει. Ήταν πολύ καλή, πάρα πολύ καλή η οργάνωση όλων αυτών των θέματων από τους εργαζόμενους του Δήμου και από τους υπεύθυνους του εγχειρήματος. Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια για την οργάνωση. Όμως, οφείλω επίσης να παρατηρήσω ότι πιστεύω να συνεχιστούν τέτοιες παρόμοιες πρωτοβουλίες, ότι δεν τηρώντουσαν αποδείξεις στις πατάτες και στο μέλι. Αυτό είναι σκιά. Δεν λέω τίποτα, δεν θεωρώ ότι έχει γίνει κάποιο δόλος, όμως προσέξτε προς την επόμενη φορά. Τρίτο θέμα, παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Τρίτο θέμα, έχει να κάνει... Βλακίες, θα πούμε, σε ένα δεν μιλάει, βρίσκεται στο Δημοτικό Συμβουλίο, γιατί συνήθω δεν είναι εδώ. Έχετε και μαζί από ό,τι κιόλα. Λοιπόν, τρίτο θέμα. Κύριε Πρόεδρε. Λάτε κύριε Κούψα. Ευχαριστώ πολύ. Σα παρακαλώ λίγο. Σα παρακαλώ. Το τρίτο θέμα αφορά τι κυκλοφοριακέ ρυθμίσει που έχουν αρχίσει από τη Δευτέρα στην περιοχή τη Κοκκινιά. Την Κυριακή, παρατηρώ ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Η Κέκρο, όπως έγινε κάθοδος από τη Μεσογείο, από την Πεντέλης μέχρι τη Μεσογείο και η Κλώης έγινε άνοδος. Το πρόβλημα στο Κέκρο, όποιοι είναι στη γειτονιά, το έχουμε παρατηρήσει ήδη τις δύο πρώτες μέρες. Ξεκινάει μια ουρά από τη Μεσογείο και φτάνει με την Πεντέλη. Μάλιστα σήμερα έγινε και ένα τύχημα. Αυτό οφείλεται κάτι που μπορεί ο ελεγκτής να μην το είδε. Το καταθέτω ακριβώς. Υπάρχει πρόβλημα στην ορατότητα αριστερά. Και μπράβο, το ξέρει ο φίλος γιατί μένει λίγο παραπέρα και περνάμε κάθε μέρα από εδώ. Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια παρέμβαση, να ξαναγυρίσουν οι δρόμοι ανάποδα. Δεν λύνει τίποτα, δείχνετε. Η Φλόρη όταν κατεβαίνει είναι πολύ καλή η παρέμβαση η οποία έγινε κυκλοφοριακά με το κυκλικό. Υπάρχει πρόβλημα πάντως στην διακοπή και να γίνει γρήγορα μια παρέμβαση πριν έχουμε μια ατύχημα πιο σοβαρό. Και εσύ που θέλετε να απαντήσετε, θα δώσω το λόγο στην Κρατονόπουλο. Ναι, σχετικά με την Κέκροπος, σχετικά με την κυκλοφοριακή μελέτη για την Κέκροπος, όντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σήμερα το πρωί είχα μια συνάντηση με τους κατοίκους της οδού Κέκροπος, μιλήσαμε μάλιστα. Έθεσα και το πρόβλημα στο μελετητή. Βέβαια εκεί υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο, αλλά θα γίνει μια παρέμβαση πολύ σύντομα. Δηλαδή ίσως και αύριο ή μεθαύριο τώρα αυτές τις μέρες. Βέβαια ο μελετητής έχει και κάποιες άλλες σκέψεις και γι' αυτό άλλωστε στις κυκλοφοριακές μελέτες που κάνουμε, τις παρακολουθεί ο ίδιος, το Πανεπιστήμιο Πατρών, και χτες και την Κυριακή και σήμερα ήμασταν όλοι στους δρόμους. Και πραγματικά όπου υπάρχει οποιοδήποτε ψεγάδι στην κυκλοφοριακή μελέτη θα διορθωθεί. Πάντως εκεί το έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα, έχετε απόλυτο δίκιο και ήδη ο μελετητής το εξετάζει. Κύριε Σαντονόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, θέλω να μεταφέρω στο δεύτερο θέμα που είπε ο συνάδελφος ο Πέτρος. Για την εκδήλωση που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κυριακή. Μεταφέρω λοιπόν τις θερμές ευχαριστίες κατοίκων που δεν έχουν σοβαρούσει, μόνο κάθε 4 χρόνια δεν πρέπει να ψηφίσουν,
για την άψογη σειρά τάξη και να δώσω συγχαρητήρια και σε αυτόν που υλοποίησε, που αποφάσισε και υλοποίησε την απόφαση του κύριου Μάρκου, όπως και στους υπευθύνους που ένας άντρας, μια γυναίκα, νομίζω δύο ήταν, και το προσωπικό πήρε άτομο. Με λίγα λόγια, εκείνος τους έκανε εντύπωση, αν είναι δυνατόν, να δίνουν πατάτες και να υπάρχει γραμματεία, πέντε γυναίκες, γραμματεία. Τους εξέπληξε τους κατοίκους. Ένα μεγάλο και ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον Δήμαρχο. Ένα δεύτερο. Τώρα που ερχόμουν, Πρόεδρε, άκουγα στο Sky ότι αγνούνται 500 άτομα. Και επειδή αγνούνται 500 άτομα και επειδή έχει, βλέπω και συναδέλφους και εργαζόμενους να αποσιάζουν, σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου που είναι ο Δήμαρχος, να κοιτάξει να με μιλήσει για αυτούς τους ανθρώπους που είναι οι δημότες μας. Εγώ τους εύχομαι λοιπόν στα συμβητριά μου. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω τώρα τι είναι αυτό τώρα που λέει ο Τρόπλος. Μου έχουν οι ανάγκες του καβάφου. Ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Πλαφάκης. Το καβάφου. Παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες το φαινόμενο Πατάτα και αισθάνθηκα τόσο ντροπή και σαν πολίτες να κατεβάζουν το επίπεδο του ελληνικού λαού τόσο χαμηλά. Για ένα κιλό πατάτε το μετατρέψανε σε ένα στυλ διαφημιστικού τρίκ για να αποσπάσουν την προσοχή του Έλληνα πολίτη από τη διαπλοκή και τη διαφθορά που είχε κατακλείσει στην Ελλάδα. Είναι οργανωμένο συστηματικά, καθώς οποιοδήποτε μπορούσε παραγωγό να πάρει μια άδεια και να πουλήσει όποια λαϊκή ήθελε πατάτε όποτε ήθελε. Το σύστημα είναι αυτό και το διαφημίστηκε στην τηλεόραση, ήταν οργανωμένο για να παραγωγήσουν τον κόσμο από του πραγματικού στόχου που είναι η λαϊλασία του ελληνικού λαού από μια ομάδα ιδιωτών και πολιτικών προσώπων τα οποία έχουν καταστρέψει όλη την ελληνική κοινωνία. Σε αυτό το παιχνίδι δυστυχώς βγήκε και ο Δήμος Αμαρουσίου που ένας Δήμος καταχρεωμένος, προβληματικός από όλες τις πλευρές και κατέβασε το επίπεδο του λαού στην Πάτατα. Αισθάνομαι ντροπή εγώ, σαν πολιτικός σύμβουλος, που φτάσαμε και εμείς να συμμετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι που παίζεται μέσα στην πολιτική ζωή, μόνο και μόνο για να στρέψει τον κόσμο στην προσοχή του δύο πατάτες, οι τρεις πατάτες που πήγαν να βάλουν πάνω. Κιλό πατάτες, ο οποίος 46-80 κιλά, είχε μέγει σε 30 στο τζάμπα. Τι λέτε ως να... Κύριε Αντωνόφιλε, σας παρακαλώ. Εκτός αν είναι λεπτά, ο καθένας έχει προφέρει την άποψή του. Κανείς δεν πήρε κάτω από 40 κιλά που δεν σου πάρει. Κανείς. Δεν έχει σημασία. Μέλι, 10 κιλά. Λάδι, 10 κιλά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά ορμόμενος από αυτό που είπε ο συνάδελφός μας ο κύριος Πέπας, ο αντιδήμαρχος, σε σχέση με τις δημοσιεύσεις των εφημερίδων, θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Πέπας, πιστεύω δικαιολογημένα, δεν έχει σημασία, διαμαρτύρεται για για μια αναδημοσίευση ενός blog υπογεγραμμένου και επώνυμου, το οποίο το έγραψε η εφημερίδα συγκεκριμένη. Υπάρχουν όμως και άλλες εφημερίδες, και θα αναφερθώ στο Αθμόνιο Βήμα συγκεκριμένα, η οποία δεν ξέρω πού και γράφει αυτά τα ευθέσπιλα τα οποία γράφει ο Οδηγό Κανεβέρο, λέει υποψήφιο βουλευτή και τέτοια, που δεν το ήξερα ούτε εγώ, που δεν κατα... το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει, πάντα ταυτιζόμενος με αυτά που είπε ο κ. Πέπας, θα μπορούσε η λόγω κυρία, νομίζω που αν συγγνώμη αν κάνω κάποιο λάθος, ο εκδότης, ο υπεύθυνος, ο γράφων, εν πάση περιπτώσει, ο έχουν την κατανόμων ευθύνη την οποία θα την ερευνήσουμε, να πάρει ένα τηλέφωνο και να ρωτήσει, να διασταυρώσει την πληροφορία, όπως λέει. Αν είναι δυνατόν τώρα ένα άτομο το οποίο κινείται με αυτόν τον τρόπο, να πιστεύουμε ότι έχει και σταθεσίγουρη πληροφορία. Για μένα το πολύ πολύ να είδε όραμα, δεν ξέρω τι μπορεί να είδε, αλλά αυτό είναι επέσκυντο και επιφυλάσσομαι για οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματά μου και ό,τι άλλο προκύψει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σπουράκη. Ο κύριος Αντεπούς. Κύριε Πρόεδρε, ερχόμενος από την τοποθέτηση του συναδέλφου του κυρίου Πλαφάκη σχετικά με το θέμα της απευθείας αγορές από παραγωγούς, θα ήθελα να ενημερώσω τον συνάδελφο ότι υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση από τους δημότες μας, 3.600 αιτήσεις. Και επειδή τρέπεται ο συνάδελφος, είπα να τον προτείνω ότι μπορεί να κάνει ένσταση για αυτό το θέμα.
Ευχαριστώ πολύ. Και δώρο να σας ακούω να το 30 ήταν 20 κιλά. Το 30 ήταν 20 κιλά. Δώσε μια σεκούλη για αυτό. Εάν τη διαδικασία το θέμα που θέλετε να μιλήσετε αφορούν τις ερωτήσεις και αυτά που έχετε εδώ, ένα λεπτό λοιπόν. Μην πάμε με. Ένα λεπτό. Κύριε συνάδελφε, δεν μπορώ να καταλάβω. Ένα λεπτό, δεν είπα. Ναι, και όσο αφορά το οικόπεδο για ανέργηση δημοτικού, να σας πω κάποιο ιστορικό και κάποιες πληροφορίες εδώ για να μπορέσετε. Ναι, είχα μπροστά μου το 2, ξεκινάω στο 2, έτσι. Λοιπόν, που ερωτά τη Δημοτική Αρχή σε ποιες ενέργειες σκοπεύει. Ερωτά τη Δημοτική Αρχή σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή σκοπεύει να προβεί για την ένταξη της ανέργειας του 11ου Δημοτικού Σχολείου. Εντάξει, κύριε Μονίνα. Λοιπόν, με το προεδρικό διάταγμα του 88 χαρακτηρίζεται ο χώρος του οικοδομικού τετραγώνου 362 είναι αυτό το οικοδομικό τετράγωνο με πρόσωπο στην Οδό Κονίτσης ως κοινοβουλής χώρος ανέργειας δημοτικού σχολείου. Το εμπαντό του αυτού ήταν 3.955. Το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης αυτής ιδιοκτησιακά ανήκει στον κύριο Λουμίνη Αριστίδη, του οποίου η συνολική ιδιοκτησία μαζί με το ολιγοτούμενο έφτανε τα 3.907,25 τετραγωνικά μέτρα. Με την απόφαση του 96, η απόφαση νομάρχη, κυρώθηκε η πράξη παραγωγής, σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης ήταν δικαιούχος αποζημίωσης συνολικής έκτασης 2.388 τετραγωνικών μέτρων από τον ΟΣΚ. Το 1998, ο ΟΣΚ προχώρησε σε απολωτρίωση των 2.629 τετραγωνικών μέτρων από την παραπάνω ιδιοκτησία. Ο ιδιοκτήτης, διαμαρτυρόμενος γιατί η πράξη εφαρμογής του 96 κράτησε εισφορά σε γη, προσέφυγε κατά την πιο πάνω απόφαση στον νομάρχη και πέτυχε μία ακύρωση, αλλά η οποία ήταν για τυπικούς λόγους κερδισμένη. Έτσι επανήλθε η πολεοδομία, έκανε με ανασύνταξη το 96 πράξη εφαρμογής, η οποία ακυρώθηκε. Σύμφωνα με την ανασύνταξη αυτή, έγινε η παραδοχή ότι τα 2.629 μέτρα που είχε απολωτριώσει ως καταλαμβάνουν την ανατολική πλευρά, ενώ το δικό τμήμα του 362 οικοδομικού τετράγωνου καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της κατηθήσας εισφοράς σε γη της ιδιοκτησίας Λουμίνη. Έτσι, ο Αριστίδης Λουμίνης για τους ίδιους λόγους ξαναπροσέφυγε στο δικαστήριο και είμαστε τώρα πάνω σε αυτή τη διαδικασία, η οποία γίνεται μια εκδίκαση τον 19 του 2012. Άρα σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς και για τα 1000 μέτρα αυτά το τοπίο για τον ΟΣΚ, δεν προχωράει σε κάποια διαδικασία. Βέβαια, εμείς είμαστε στη διάθεση, είτε εμείς το πάρουμε σαν εισφορά εκεί, είτε άνοιγε στον κύριο τελικά Λουμίνη και δικαιωνόταν, να το έπαιρνε ο ΟΣΚ και να μπορούσε συνολικά με τα επιπρόσθετα 1000 μέτρα να γίνει η ανέγερση αυτών του σχολείου. Αλλά όσο είναι στη διαδικασία το δικαστήριο, περιμένει τεχνικές αποφάσεις, γιατί ο ΟΣΚ παίρνει μόνο καθαρά κόμπεδα και ασχολείται. Και είμαστε σε αυτή τη δικαστική διαδικασία. Τώρα, όσο αφορά το τρίτο που ρωτάτε για την 25η Μαρτίου, πραγματικά δεν είναι μόνο αυτός ο δρόμος, είναι μαζί και κάποιοι άλλοι δρόμοι που έχουν ελεγχθεί, όπως και Δημητρή Μουράκη. Έλα, παίρνει αύριο είναι ενταγμένη σε εργολαβία που ήδη θα βγει τον επόμενο μήνα και θα κάνουμε τις σχετικές διορθώσεις και σε λαγκούβες και σε ισιώσεις στον δρόμο, που πραγματικά σε κάποια σημεία έχουν πολύ μεγάλες λαγκούβες και έχει πρόβλημα ο δρόμος. Τώρα, ποιο άλλο έχουμε. Έχουμε ένα για το θέμα της ενέργειας του αστυνομικού τμήματος. Ναι. Εδώ είναι ένα οικόπεδο που είναι του Δήμου. Εκεί θεώρησε ο Δήμος ότι θα μπορούσε να γίνει η ανέργηση του αστυνομικού τμήματος. Ναι, εκεί είναι ένα κομμάτι της άσχονων αυτός ο χώρος εκεί πέρα, του Δήμου βέβαια στην ουσία. Το ότι αναφέρεται εδώ ότι υπάρχει δίπλα σχολείο, δεν το λέει κάποια νομοθεσία από ό,τι έψαξε κάποιος νόμος ότι το απαγορεύει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, δηλαδή όποιον ερώτησα, δεν υπάρχει τέτοιο απαγορευτικό. Και απλά είμαστε όμως ακόμα στη διαδικασία, έτσι δεν έχει γίνει, δεν έχει πρέπει κάτι προχωρήσει, κάτι ιδιαίτερο. Θα μας απαντήσει εδώ ο κύριος πρόεδρος της Άθμων, αν έχει κάτι νεότερο όσο αφορά την ανέγερση εκεί του αστυνομικού τμήματος. Ο
ότι είναι για την αστυνομία τζάμπα. Κύριε Σίκο, έχουν και ένα για τις κληροφοριακές ρυθμίσεις της Κοκκινιάς. Αν θες λίγο να πεις δύο πραγματάκια, τι αλλαγές, τι γίνανε, τι αλλαγές γίνανε δηλαδή. Λοιπόν, θα σας το πω εγώ. Να και κοινοποιηθείς όλους. Σχετικά με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Κοκκινιάς, που έτρεχαν σε ισχύ από την περασμένη 18 Μαρτίου του 2012, σύμφωνα με αυτοί οι δρόμοι όπως οι Κονίτσες και οι Τέκτοφος χρονοδρομήθηκαν, ενώ δρόμοι όπως οι Μαρκονοδρόμων και οι Μεγάλου Αλεξάνδρου άλλαξαν κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον Δήμο, οι ρυθμίσεις έχουν θέσει ένα αποτέλεσμα μελέτης πανεπιστημίου Πατρών. Με μια απλή ανάπτυξη του παρακάτω χάρτη με τις κατευθύνσεις των οδών προβλέπεται η μετατόπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην οδό Κηφισίας και στην κεντρική πλατεία της οδού στην οδό Μεσογειών, αφού για οποιαδήποτε μετακίνηση μέσα στα όρια της γειτονιάς όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Ερωτάται η Δημοτική Αρχή σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί για να αντιμετωπίσει τον κυκλοφοριακό χώρο για την ασθενή στην κεντρική πλατεία της οδού Μεσογειών, ειδικά τις ώρες αιχμής. Επίσης, ερωτάται η Δημοτική Αρχή αν είχαν πλήρη εικόνα της περιοχής εκείνη που εκπώνησαν τη μελέτη ή το μόνο του δεδομένο ήταν ο χάρτης της περιοχής που σημειωτέων αυτός που πληροφόρησε με την ανακοίνωση της συνάντητα εμφανίζει την οδό στην οδό Κονίτσης τέσσερις κάθετους οδούς που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Αντιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή ότι παραδείγματος χάρη για να πάει κάποιος στην Αργοναυτών από την Αγίου Αθανασίου, ενώ μέχρι χθες ήταν 30 μέτρα απόσταση, τώρα πρέπει να διανύσει ένα κιλόμετρο παραπάνω. Επίσης, η μονοδρόμηση της Κονίτσης θα υποφέρει συμφόρηση πέριξη του πάρκου της οδού Πάνωνος, που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολα προσκαλάσιμος, από ένα φορτηγό λόγω των πολλών παρκαρισμένων οχημάτων εκεί. Σκέφτηκε κανείς από την ομάδα που εκπώνησε την αλήθεια για τον Δήμο το χάος που θα επικρατεί κάθε φορά που θα υπάρχει μια κηδεία των Ιερών Αγίων Ελευθερίου με τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσουν όσοι θέλουν να κατευθυνθούν στο νεκροταφείο μετά την εκπρόσωπη πολιτεία. Πώς γίνεται ενώ λόγω ανακοίνωση είτε λόγω περί διαβούλευση με τους κατοίκους της γειτονιάς, οι αντιδράσεις και ψηφίες των κατοίκων για τις αλλαγές να είναι αρνητικές, έντονε διαβουλεύσει από τους δημοτικούς αστυνομικούς και πολιτικούς συμβούλους, συλλογή υπογραφών από κατοίκους για εκτάξεις των ρυθμίσεων κλπ. Αυτό είναι το οποίο. Όπως είπε, φιλονικής μεταξύ δημοτικών αστυνομών και γειτόνων. Επειδή, κύριε Πρόεδρε, τυχαίνει να ήμουν εκεί από την Κυριακή το πρωί κάθε μέρα και χθες και σήμερα από τις 5, 5.30-6 το πρωί μέχρι το απόγευμα, παράλληλα και ο κύριος Κατσικιάνης μαζί, πέρασε και ο κύριος Σταθμός και ο κύριος Κάβαρος, καθίσαν αρκετή ώρα εκεί σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Οι διενέξεις των δημοτικών αστυνομών δεν ήταν από κατοίκους, ήταν από περαστικούς οδηγούς. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι το κύριο μέρημα μιας κυκλοφοριακής μελέτης, τι είναι για μια γειτονιά, για μια γειτονιά αμίγους κατοικίας, να διώξει τη διαπερή κυκλοφορία. Διαπερή κυκλοφορία είναι η κυκλοφορία την οποία, η οποία έχει κάνουν κάποια αυτοκίνητα, τα οποία έρχονται εκτός Αμαρουσίου, χρησιμοποιούν αυτή την περιοχή να περάσουν για να πάνε κάπου αλλού πάλι εκτός Αμαρουσίου. Οι κυκλοφοριακές μελέτες αυτό το σκοπό έχουν, να διώξουν τη διαφερή κυκλοφορία. Αυτή η μελέτη το έχει καταφέρει. Αν δείτε τη διαφορά της οδού Κονίτσης σήμερα συγκριτικά με χτες το πρωί, θα εκπλαγείτε. Έχουμε μετρήσεις, ευχαρίστως μπορούμε να τις παρουσιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, εκεί που λέτε για την οδό Μεσογείων, στον κόμπο της Χλώρης, ότι θα γίνουν κομφούζιο κλπ. Δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δουλεύει από την Κυριακή άψογα και όπως είπα πριν και στον κύριο Κούκουζα, το μοναδικό πρόβλημα είναι αυτό εκεί της Κέκρος, το οποίο πολύ σύντομα θα διορθωθεί. Λοιπόν, έπειτα, αυτό που αφορά την Κηφισία, ειλικρινά σας πληροφορώ, δεν με απασχολεί αν η Κηφισία έχει κίνηση και πάρει ακόμα περισσότερη. Ειλικρινά δεν με απασχολεί καθόλου. Αυτό είναι το μέλημά μου. Να φύγει η κίνηση από τη γειτονιά και να πάει στους μεγάλους άξονες. Γι' αυτό είναι και η Κηφισία, γι' αυτό είναι και οι άλλοι μεγάλοι άξονες, για να παίρνουν την κυκλοφορία και όχι γειτονιές αμυγούς κατοικίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε, κύριε Πολύχρονη. Δεν είπες. Καταρχήν, ήθελα και πριν το λόγο για ένα διαδικαστικό θέμα, επειδή, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, επειδή τα ζητήματα των ερωτήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικά,
θα παρακαλούσα πάρα πολύ όταν υποβάλλονται ερωτήσεις, πρώτον, αν είναι δυνατόν να ακούγονται από όλο το σώμα, γιατί αν είναι να παίρνει το λόγο ο καθένας από εμάς, να διαβάσει την ερώτησή του ή να κάνει 10 ώρες γι' αυτό, γιατί ξεκινήσαμε νομίζω στραβά. Πήρε το λόγο ο κύριος Κούκουζας, δεν διαφωνώ να τον πάρει, αλλά μιλάμε για τα ίδια θέματα περίπου. Έτσι, λοιπόν, για μια σειρά απαντήσεις που δώσατε για το αστυνομικό τμήμα, το υποανέγερση στο σουρί και πλαστήρα οικόπεδο, υπάρχει μια σειρά κινητοποιήσεων των κατοίκων της περιοχής και του σχολείου, του σχολείου στο οποίο υπηρετώ, οι οποίοι με συλλογή υπογραφών εδώ και 3 χρόνια έχουν προσφύγει στο Δήμο και ζητούν να μην ανεγερθεί εκεί αστυνομικό τμήμα. Πέρα από το γεγονός ότι είναι κοντά τα σχολεία, είναι και πολύ μεγάλη επιβάρυνση για το κέντρο εκεί της περιοχής και την κατοικία. Το λέω αυτό γιατί έφτασε στα χέρια μας ένα σχέδιο αδείας οικοδόμησης του αστυνομικού τμήματος, που ουσιαστικά οικοδομούνται 860 τετραγωνικά μέτρα κτηρίου και δεν προβλέπονται καν θέσεις στάθμευσης, ούτε για το αστυνομικό τμήμα. Οι θέσεις στάθμευσης που προβλέπονται είναι στον αύριο χώρο που περισσεύει. Δηλαδή, φανταστείτε τι έχει να γίνει αν οικοδομηθεί εκεί ένα κτίριο 860 τετραγωνικών μέτρων τσιμέντου και αρχίσουν να μαζεύονται και από όλο το Μαρούσι για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι φυσικά στο αστυνομικό τμήμα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Πόσο θα επιβαρυνθεί η περιοχή. Λοιπόν, για αυτά τα ζητήματα δεν μας απαντήσατε, δεν μας είπατε τίποτα. Ένα αυτό. Δεύτερον, εγώ για το 10ο Δημοτικό Σχολείο είχα την εντύπωση ότι ήταν καθαρό το οικόπεδο. Τώρα προφαίνεται ότι δεν είναι ούτε αυτό καθαρό. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Απλώς επειδή οι γονείς του 10ου Δημοτικού Σχολείου έχουν προσφύγει και στο Δήμο, έχουν καταθέσει και επιστολές και στην Ένωση Γονέων και παντού. Εκεί πέρα η κατάσταση σε 1-2 χρόνια, στο 3ο και 10ο Δημοτικό που συστεγάζονται στην Κοκκινιά, θα είναι εκρηκτική. Λόγω αύξησης των μαθητών του σχολείου. Πρέπει το θέμα, οπωσδήποτε το θέμα αυτό, να προταχθεί. Γενικώς να προταχθεί η ανέγερση σχολείου στο Μαρούσι. Δεν είναι μόνο το 10ο, είναι και το 5ο Δημοτικό, είναι και πολλά. Αλλά το συγκεκριμένο είχε την εντύπωση ότι ήταν καθαρό. Τώρα το οικόπεδο, τώρα βγαίνει ότι δεν είναι. Και επίσης, σας έχουμε κάνει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις εφαρμογές στις κυκλοφοριακές από 18 Μαρτίου και μετά, τις οποίες ερωτήσεις δεν τις έχω καν γράψει εγώ. Εμένα με πήραν τηλέφωνο κάτοικοι της περιοχής και άνθρωποι του συνδυασμού μας που κατοικούν εκεί, οι οποίοι μου κατέγραψαν όλα αυτά εδώ τα πράγματα, για τα οποία είναι καθημερινά προβλήματα. Και θεωρώ ότι πρέπει να τα ξαναδεί η Δημοτική Αρχή για τις ρυθμίσεις. Για το σωρό δεν μου απαντήσατε τίποτα, το 5ο ερώτημα που έχω υποβάλει για προβλήματα του σωρού. Και επίσης έχω υποκαταθέσει και ένα ψήφισμα για το μετελικό. Δεν ξέρω αν θα συζητηθεί τώρα. Α, το θέμα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Να προσθέσω στον κύριο Πολυχρονιάδη πάνω σε αυτά που είπατε, θεωρώ ότι άλλα σας κάλυψα, απλά λίγο να πω για το αστυνομικό τμήμα. Έχετε υπόψη ότι υπάρχει καταλληλότητα από τη χρηματική εταιρεία για τη συγκεκριμένη ανέργηση στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν θα είχε εκδεδοθεί, ούτε θα προχωρήσει κάποια άδεια οικοδόμηση εκεί πέρα, αν δεν υπήρχαν και οι θέσεις στάθμευσης. Δεν θα πέραμε απλά την άδεια. Πάντα η άδεια ακολουθείται με θέσεις στάθμευσης για το συγκεκριμένο κτίριο. Και εκπλήσουμε που λένε για τους κατοίκους, διότι όλοι οι κάτοικοι εδώ πέρα φωνάζουν και λένε φέρτε το τμήμα στο κέντρο. Φέρτε το τμήμα στο κέντρο. Πού θα το βάλουμε το τμήμα. Κάπου έπρεπε να βρεθεί να μπει. Η ασφάλεια της πόλης, για να υπάρχει μέσα στο κέντρο. Αυτό. Είναι και αυτό ο λόγος αντιπολίτευσης. Εκτός από τις ερωτήσεις των συναδέλφων που ήταν γραπτές, υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις των συναδέλφων. Για τα σωρό υπάρχουν ένα σύστημα. Ο κ. Βραγιανής. Κύριος Κλαπάκης. Α, συγγνώμη. Επίσης σήμερα η διοίκηση, ίσως την επόμενη φορά, αφορά μια γειτονιά την οποία επισκεφθήκαμε ως συνδυασμός πρόσφατα και μάλιστα το τοπικό σύλλογο, είναι το νέο Μαρούσι του Εκκλησίου της Μαρούσι. Εκεί κύριε Πρόεδρε, οφείλω να ομολογήσω ότι κατόπιν έτσι
συζήτηση που είχαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και περί υπουργού και ανθρώπου τη γειτονιά τέλο πάντων, είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένα απολύτω έργο από πλευρά διοίκηση. Θα ήθελα λοιπόν εντάξει να θέσω τρία-τέσσερα ζητήματα που έχουν προκύψει στη γειτονιά εδώ και καιρό και τα οποία απαιτούν, θα έλεγα, άμεση αντιμετώπιση, τέλος πάντων ένα χρόνο προγραμματισμό από την πλευρά της διοίκησης. Το πρώτο, κύριε Μπέμπα, τα περισσότερα αφορούν εσάς κάποια και τον κύριο Κόκαλη, είναι το θέμα των γνωστών των ομπρίων. Η Κυπρίων αγωνιστών έχει τεράστιο ζήτημα. Φέτος με τις έντονες βροχοπτώσεις ήταν συχνές, πυκνές έτσι, οι πλημμύρες που αντιμετώπισαν και υπήρχε, όπως καταλαβαίνετε, δυσκολία ακόμα και στην πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο τους. Το δεύτερο είναι ότι με το θέμα της αποχέτευσης έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η ολοκλήρωση εκεί κάποιων συνδέσεων. Έχουν αλλάξει τρεις εργολάβοι. Ο καθένας αφήνει τα μπάζα του να τα διαχειριστεί ο επόμενος και με την δικαιολογία ότι δεν έχουμε πληρωθεί από το Δήμο, έχουμε καθυστερήσει κι εμείς στην ολοκλήρωση του έργου. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα μεταφέρεται στην γειτονιά. Το τρίτο αφορά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα όσο αφορά την έλλειψη πεζοδρομίων. Κυρίως σε κεντρικούς δρόμους, δρόμους συχνής διαρρεύσης οχημάτων, όπως η Κυπρίων Αγωνιστών και η Μεσογείων, δεν υπάρχει ίχνος πεζοδρόμιο, κύριε Πρόεδρε, κάτι το οποίο το έχουμε αναδείξει εκεί οι κάτοικοι και πολλές λακκούδες που προσθέτει εδώ ο συνάδελφος, οι οποίες αντιμετωπίζονται, κύριε Κόκαλη, σημειακά, δηλαδή έρχεται κάποιο συνεργείο, βάζει κάποιο άσφαλτο ή καλύπτει την τρύπα, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό με την πρώτη βροχή δημιουργείται ξανά πρόβλημα. Και το τελευταίο έχει να κάνει, κύριε Ζήκο, με μια κυκλοφοριακή ρύθμιση που εδώ και 2,5 περίπου χρόνια έχει εξαγγελθεί, όμως δεν ξέρουμε για ποιους λόγους δεν έχει ακόμα πάρει τον δρόμο της. Είχε γίνει μια μελέτη και από τον κύριο Ματσού για τον νέο Μαρούσιλο. Είχε γίνει μια μελέτη από τον κύριο Ματσούκη. Οι κάτοικοι είχαν συμμετάσχει σε έναν βαθμό στο να προθέτουν κάποιες σωστές κατευθύνσεις. Έκτοτε όμως δεν είχαν καμία ενημέρωση για το τι μέρη γενέστε με αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ανακούφιζαν κατά τη γνώμη τους αρκετά την γειτονιά. Θα ήθελα λοιπόν, συνοψίζοντας αυτά τα 3-4 βασικά ζητήματα για την περιοχή του Νέου Αμαρουσίου, αν όχι σήμερα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε μια απάντηση για το τι μέρη γενέστε όσον αφορά την αντιμετώπιση. Όσον αφορά τα όμπρια και τις απολυκτεύσεις, μπορώ να ρωτήσω, κύριε Μπρέγκαν. Μετά από την εντολή του Δημάρχου που μας έχει κάνει για όλες τις περιοχές του Αμαρουσίου να μην υπάρχει καμία περιοχή χωρίς όμπρια, έτσι υπάγεται και το νέο Μαρούσι. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει με μελετητές και θεωρώ ότι μέχρι τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, θα έχουν ολοκληρωθεί και ο φάκελος για το νέο Μαρούσι, που σημαίνει ότι προχωράμε για τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση. Ναι, βεβαίως. Ήδη από ό,τι είχατε ακούσει και σε προηγούμενα συμβούλια έχουμε ξεκινήσει με τις πρώτες περιοχές, έτσι και το νέο Μαρούσι εντάσσεται και αυτό μέσα στη διαδικασία των ομπρίων που τόσο πραγματικά λείπει από το Μαρούσι. Όσο αφορά το πρόβλημα αυτό των αποχετεύσεων για κάποιες συνδέσεις που υπάρχει, είμαστε στη διαδικασία του ότι ο εργολάβος που είχε τις αποχετεύσεις τελείωσε, έλειξε δηλαδή η εργολαβία του. Είμαστε στη διαδικασία που έχει εγκριθεί, έχει βγει και ο ανάδοχος και το πολύ σε 15 μέρες είναι έξω το συνεργείο και ξεκινάει τις αποχετεύσεις της συνδέσης. Που σημαίνει τις υπόλοιπες που υπάρχουν. Που σημαίνει ότι μέσα σε κανένα 15ήμερο ήδη τα νοικοκυριά τα οποία έχουν που υπολείπονται για συνδέσεις θα ξεκινήσουν και θα προχωρήσουμε και θα το ξεπεράσουμε αυτό. Ήταν αυτό το κενό που είχαμε της μίας εργολαβίας με τις άλλες. Λοιπόν, ο κύριος Μαγιάκης έχει το λόγο. Θέλει και Ζήκο να απαντήσει. Ελάτε, ο κύριος Ζήκος έχει το λόγο. Συγγνώμη, κύριε Μαγιάκη. Ναι, για την ερώτηση του κύριου Μπρέγιαν, ειδικά στην κυκλοφοριακή μελέτη στο νέο Μαρούσι, η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει δεκάδες συναντήσεις και με τον Σύλλογο αλλά και με κατοίκους που είχαμε καταλήξει. Υπήρχε ένα πρόβλημα με ένα συγκεκριμένο δρόμο,
που ζητήσαμε τη συνδρομή της οικολοδομίας. Η οικολοδομία πραγματικά απάντησε, είμαστε πανέτοιμοι, κατατέθηκε η μελέτη από τον μελετητή, εξετάζεται τώρα από τα παιδιά του γραφείου να δει αν είναι σύμφωνα με τη σύμβαση. Επομένως, αν όχι στο επόμενο, στο μετεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει προς σύμβαση. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκο. Κύριος Μαλιάκης, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε να ενημερώσω το σώμα. Ύστερα από 2 ή 3 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το Διοικητικό της Αθήνας, η περιβαλλοντοκτόνος πολιτική του Ιδεκάκη, του κ. Παπακοσταντίνου ιδιαίτερα, ξανάκασε την ηγεσία του Διοικητικού Οργανισμού Αθήνας σε παρέτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και ο κ. Πρωθυπουργός και η κυρία Τονάκου, η οποία βρίσκονται επικεφαλής για την αναθεώρηση του Διοικητικού Σχεδίου της Αθήνας, παρετήθηκαν ύστερα από τις απόρριτες πιέσεις, στις οποίες άρχισε πάνω η ηγεσία του Υπουργείου για αλλαγές στο ρυθμιστικό της Αθήνας. Εμείς από τώρα καθόμαστε στην εδρία μας, συνεργάζουμε για να μην είμαστε θέσεις. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να ενημερώσω στο σώμα είναι ότι εκδόθηκε από την οικοδομία του Αμαξίου η άδεια για το οικόπεδο Παναγόπουλου. Πώς? Η οικοδομική άδεια για το οικόπεδο Παναγόπουλου. Δόθηκε στις 5 Μαρτίου. Θέλω να δώσουμε από αυτή εδώ τη θέση ότι η μηχανική του συνδυασμού μας εξέτασε αυτή την άδεια η οποία έχει πάρα πολλές παρατηρίες, πάρα παρανομίες. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι και θα το κάνουμε εντός των προσωπικών ημερών να προσβάλλουμε αυτή την άδεια στις προβλώσεις κάθε νόμου που έχουμε. Ωραία. Ευχαριστώ τον κύριο Μαγιάκη. Όπως γνωρίζετε, στην προεκλογική περίοδο από Σεπτέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη, σοβαρέ αποφάσει δεν μπορεί να πούμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλε οι αποφάσει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρθηκαν από το αστυνομικό τμήμα, στάθμε κτλ. Αλλά αυτέ οι αποφάσει πάρθηκαν μετά το Σεπτέμβριο του 2010. Γι' αυτό ζητάμε στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο που ήδη που άλλαξε φυσικά ριζικά να έρθουν τα θέματα αυτά να συζητούν σοβαρά πλέον για να μην πάρουν προσφυγέ στι προσφυγέ και διαδικασίε στι διαδικασίε. Να έρθει το αστυνομικό τμήμα να συζητεί πάλι στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο και το θέμα τη ερχόμενη στάθμευση. Πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν να αναγκαίει ή όχι να γίνει. Γιατί αυτέ οι αποφάσει που πάρει προεκλογικά δεν έχουν αυτή την αξία που πρέπει να έχουν στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Πλαπάκη. Παίρνουμε στα θέματα τη σημερινή διάταξη. Το πρώτο θέμα είναι τυπικό συμβαστικό καθορισμό τιμή μονάδο προσκυρούμενη και αποζημιούμενη λόγω προσκύρωση εντατική εκτάσεω με τεπικημένο ιστορικό τάφη 904 τη περιοχή Σωρό Λάκα Κότου του Δήμα Μαρουσίου με το παραγωγικό αριθμό 011015 υπόθεση Καρακαξά Βασιλική στο γένο Γαβρίλη και σκούρα φανή του γένου Γαβρίλη. Ομόφωνα κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα θέμα. Ερώτηση. Τοποθέτηση. Πρέπει να ξέρετε ότι όταν είναι προσκυρούμενη έκταση, είναι καθαρή έκταση οικόπεδο. Όταν είναι ρημοτομούμενο θύμα που πληρώνει ο Δήμος το ρημοτομούμενο, είναι έκταση η οποία δεν έχει καμιά σχεδόν αξία. Εδώ βλέπω στην παρακάτω ότι πληρώνουμε 550 ευρώ ρημοτομούμενη έκταση και παίρνουμε 400 ευρώ σε καθαρή έκταση. Αυτή δηλαδή είναι η διαδικασία του Δήμου να ζημιώνει το Δήμο τόσο πολύ. Όχι, πρέπει να σταματήσει. Είναι και. Τι να πούμε, να αναγκάσετε πάλι να προσθέτουν πάλι στις διαδικασίες. Είναι παράνομο αυτό που γίνεται. Τι εννοείται, δεν έχει γίνει νόμιμο. Δεν μπορεί να πληρώνεται περισσότερο. Πέστε μου. Εδώ υπάρχει μία γνωμάτευση. Ναι. Μία γνωμοδότηση. Ναι. Λοιπόν. Και είναι συμβαστικό καθορισμό που είναι μονάδο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Τεράστια. Όταν υπάρχει ο πόρο δικαστηρίου για ρημοτομούμενο 550 που είναι παρακάτω. Μα λέτε μόνο στι απόφαση δικαστηρίου. Εγώ το λέω, μέσα από εδώ. Στην προπαρακό το απόφαση. Ναι, πρέπει 550 ρημοτομούμενη έκταση, δηλαδή αξία 0. Ρημοτομούμενο πρέπει τόση φορά σε χρήμα στη γη, δεν οικοδομείται τίποτα. Και παίρνει αυτό 550 στο μέτρο. Και αυτό που θα πάρει κόμματο καθαρό για να το οικονομήσει, το πληρώνει 400. Μα ρημοτομείται από το δικό του ιδιοκτησία. Τη δικιά του ιδιοκτησία ρημοτομείται. Εδώ είναι λόγω προσκυρώσεω. Ναι, το ίδιο πράγμα. Δεν όχι, άλλο. Δηλαδή αυτό. Όταν προσκυρώνει, παίρνει κόμματο. Όταν ρημοτομείται, χάνει ένα κομμάτι μύριο ρημοτομούμενο το οποίο δεν έχει καμία αξία. Είναι τελείω διαφορετικό. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει μια διαφορά στην περιουσία. Έχει ένα οικόπεδο. 500 μέτρα, σου παίρνει 100 δρόμο. Είναι ρημοτομούμενο το οποίο δεν δίνει εισφορά στη γη και χρήμα. Δίνει 0. Αυτό γιατί είναι ρημοτομούμενο. Αυτή η αξία του είναι 200 ευρώ τότε. Αν δίνει 400 στα προσκυρούμενα. Εδώ γίνεται ανάποδο πια.
Δηλαδή εκεί που έχει κόμμα το καθαρό αέρα στην 400 και εκεί που δίνει το κόμμα που πληρώνει 550. Ο κύριο Σταθούλη έχει τον λόγο. Καταρχήν, αυτό που δεν λέγεται τα 500 έχει γίνει από μια δικαστική. Κρίνει έτσι ο δικαστή. Εμεί πάμε τα στοιχεία και κρίνει αυτό το πρόγραμμα δικαστή. Θα κάνουμε. Δικαστική απόφαση είναι που μα προγραμμένει να εφαρμόσουμε. Όσον αφορά το άλλο, γίνεται συμβαστό καθορισμό στην Οικονομική Επιτροπή, έρχεται και ο Δημότη και συμφωνεί στα 400 ευρώ. Και νόμιμη συμβαίνει. Απλώ τι να πούμε, να μαλώσουμε τον δικαστή που πάρει τα 500, τι να κάνουμε. Ο δικαστή είναι η δικαιοσύνη, είναι. Υποχρεωτικό για μας να την εφαρμόσουμε. Υπάρχει απόφαση δικαστική. Το άλλο πάλι είναι η πρόταση για αποδοχή και από τον Δημότη στα 400 ευρώ. Προβλέπεται αυτή η διαδικασία του σεβαστού καθορισμού. Νόμιμα είναι και τα δύο. Το αν τώρα διαφωνείτε εσείς για το ύψος, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Είναι νόμιμη τις διαδικασίες αυτές. Συγγνώμη, όταν έχετε δικαστική απόφαση με 550 για υποτοπούμενο, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε τώρα στην 400. Δεν μπορεί να πουλήσετε εσείς το κόμπετο κανονικό 400, που το βλέπω και είναι προφητικό πια. Τι είναι καθαρό η κόμπετο αυτός, θα πάρει τετραγωνικά πέτρα στο κόμπετο του. Ο άλλος είναι δημοσιογούμενο, δεν έχει καμία αξία. Και παίρνει από το δικαστήριο 550. Και στο άλλο θέμα θα πληρώνει, θα πάρει καθαρό η κόμπετο άλλο 400. Επειδή συμβάστηκε, πώς συμβάστηκε, αυτό είναι παράνομο. Που και πέρα και εμείς του κάτι. Ελάτε κύριε Καλέξη, θέλετε κάτι για αυτό το θέμα. Σε αυτό το θέμα θέλω. Εγώ είμαι από τις ελάχιστες ή μάλλον η μοναδική φορά που πράγματι την τεχνογνωσία και την βαθιά γνώση στο αντικείμενο και σε αυτό το θέμα και σε ό,τι έχει σχέση με ρημοτομήσεις, αποζημιώσεις κλπ. Που έχει ο συνάδελφος της μειοψηφίας, θα την λάβω πολύ σοβαρά υπόψη κύριε Πρόεδρε και θα έλεγα και κάτι άλλο. Μάλλον όλοι εμείς είμαστε οι δεύτεροι που θα πρέπει να ενημερωθούμε. Πολύ καλά θα κάνει να εξηγήσει ο κύριος Κλαβάκης με λεπτομέρειες, γιατί έχει προγενέστερη θητεία ως μηχανικός σε Δήμου, να μας εξηγήσει με λεπτομέρειες τι είναι το ρημοτομούμενο και αν έχει αξία, τι είναι το προσκυνούμενο και αν έχει αξία, τι είναι το Α, το Β, το Γ. Και ασφαλώς δεν μπορούμε να παραγούμε και την νομιμότητα που με καλέσει ο κύριος Αντιδήμαρχος, γιατί είναι σημαντικό να μην παραγούμε. Όμως, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Συνεπώς, ο κύριος Κλαπάκης καλά τα κάνει, εγώ τουλάχιστον κάνω έκκληση, ή τώρα ή σε κάποιο άλλο θέμα, πράγματι να εντρίψει. Και το γεγονός ότι δεν φτάνει στο σημείο σε ένα δημοτικό συμβούλιο που είναι συμβούλιο για να ανταλλάξουμε απόψεις και πολιτικές μάλιστα, που κατά κόρον το έχει κάνει ο κύριος Κλαπάκης, έρχεται τώρα όχι πλέον να κάνει στήρα την πολίτευση, αλλά να αντικατεστεί ουσιαστικό γεγονός κάτι που εμένα με εκπλήσει. Και πράγματι, ίσως να είναι και η απαρχή της μεταβολής του ανδρός. Το θεωρώ συγχρονικό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όχι, εντάξει κύριε Κλαπάκη, εσείς έχετε το δικαίωμα να κάνετε τις οποιοσδήποτε νόμες έργες εσείς θεωρείτε. Λοιπόν, τελειώσαμε το θέμα αυτό. Σε ψηφοφορία, ομόφωνα κύριοι συνάδελφοι, εντάξει, με πλειοψηφία και αρνητικούς τον κύριο Κλαπάκη, την κυρία Ψάλτη, αρνητικός ο κύριος Κλαπάκης, και δηλώνουν παρόντες η κυρία Ψάλτη και ο κύριος Πολυγωνιάτης. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Και πολλοί προστίμουν για παράνομα τοποθετημένα διεθνιστικά μέσα σε ιδιωτικά υπόπτερα, υπόθεση Άθικα κλπ. Ελάτε κύριε Ψαλτή, πείτε τα πρόστιμα. Όπως έχουμε πέσει σε προηγούμενα, αφορά σε προσώπηση καταστημάτων, μάλλον στις πρασιές που βάζουν πινακίδες στα καταστήματα αυτά. Εδώ είναι στην Κηφισίας, είναι επόμενη παρτίδα. Αυτοί ήδη μόνοι τους με δικά τους μέσα σας έχουν βγάλει αυτές τις επιγραφές της πινακίδες που είχαν μπροστά από τα καταστήματά τους. Συνεπώς, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη απόφαση, τους επιβάλλουμε υποχρεωσία τον κύριο Σφοντόπουλο, το προβλέπει ο νόμος. Και η πρόταση είναι, όπως είχαμε πει τις προηγούμενες φορές, στα 1500, 1467 και 35.
κύριε Πρόεδρε, έτσι. Με βάση βέβαια και το ότι έχουν από την υπηρεσία τη Δημοτική Αστυνομία ότι έχουν οι ίδιοι μόνοι του αποξηλώσει και έχουν συμμορφωθεί από τι πινακίδε αυτέ. Ωραία, ο Μόφερ είναι κρίσιμο. Λοιπόν, με πλειοψηφία δηλώνουν παρόντε ο κύριο Κλαπάκη και η κυρία Ψαλή. Πάμε στο τρίτο θέμα. Απολώσει ποσών από του κεντρικού αυτοκρινεί πόρου κάτω του Υπουργείου Εσωτερικών στο νομικό πρόσωπο Δημοσίου Κυριαίου, ο Οργανισμό Κοινωνική, Πολιτική και Αλληλεγγύη Δήμο Μαρουσίου, ο ΚΙΠΑΔΑ, για το μήνα Ιανουάριο 2012 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Πάμε να ρωτήσει. Τοποθέτηση του κ. Κλαφάκη. Έχω κάνει σειρά εγγράφων στου βασικά εσωτερικού σταθμού και δεν μου είχα απαντήσει ποτέ. Ο πρόεδρος μου ανέφερε ότι η υπεύθυνος είναι ο κ. Κάβαλος. Ο κ. Κάβαλος δεν απαντάει ποτέ. Αυτή η διαδικασία, το λέμε να απαντάει και να θέλει να πάρει πόρους, είναι προκλητικό πια. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα να απαντήσει πρώτα από αυτά. Αστοιχεία, πλήρη στοιχεία σε όλες τις θετήσεις που έχω καταθέσει. Κάβαλος δεν μπορεί να μην δοθεί ούτε ένα ούτε ένα ευρώ. Κατά τον κ. Κάβαλος είναι το λόγο. Καταρχάς, για να απαντήσω στον κύριο Κλαπάκη, θα πρέπει να πω, αν και άλλη φορά έχω τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, πως για να πάρει απαντήσεις στο κείμενο αυτό, το οποίο χρησιμοποιεί συνεχώς ο ίδιος, η κόρη του, η οικογένειά του, σε όλες τις εστάσεις που υποβάλλει κατά των προϋπολογισμών του νομικού πρόσωπου του παλαιότερα, τον παιδικό σταθμό, στη συνέχεια για τον προϋπολογισμό του ΚΙΠΑΔΑ. Ζητάει να του δώσουμε εγγράφου στοιχεία που θα πρέπει να εργάζονται τουλάχιστον τρεις υπάλληλοι επί 2-3 μήνες. Επειδή τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπαλλήλους, αδυνατό και το καταθέτω στα πρακτικά να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις που είναι αδύνατο να αποτυπωθούν σε χαρτί, παρά θα πρέπει ας πούμε, να προσλάβουμε υπαλλήλους και να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Λυπάμαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να το απαντήσω. Αδυνατό. Καλάξτε, πρόεδρο. Σε ψηφοφορία, κύριε συνάδελφε, με πλειοψηφία αρνητικό ο κ. Κλαπάκη. Παρόν δηλώνει η κυρία Ψάλη. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Καταβολή αποζημίωση που ορίστηκε συμβαστικά με βάση την υπαρήθμων 163 κάτω του 2009. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, καθώς και με βάση την υπαρήθμων 656 κάτω του 2011 απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου αθνών αναγνώρισης δικαιού, υπόθεσης Σορδομπά Ελένη του Χαραλάμπου. Ομόφωνα κύριε Σάλλη. Ένα λεπτό. Κόκαλης Βασίλης. Ναι. Και ο πρόεδρος, ναι. Λέκα Καλατζάκη Ελένη. Ναι. Πέπας Νικόλαος. Ναι. Ζήκος Γεώργιος. Ναι. Καλλιώτη Μαρία Ειρήνη. Ναι. Ναι. Κάβαλος Ευάγγελος. Κάβαλος Ευάγγελος. Από Καρλάφτης Δημήτρης. Λοιπόν, Σταθούλης Πυρίδων. Σταθούλης Πυρίδων. Από Λαμπιώτης. Κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν να βγείτε από το Βασίλη. Λαχοπιώτης Αθανάσιος. Λαχοπιώτης Αθανάσιος. Παρακαλώ. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Σας παρακαλώ. Ο εισηγητής, κύριε Ρότα, είναι εδώ όταν είναι να απαντήσει στις ερωτήσεις. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό το θέμα. Λοιπόν, Λαχοπιώτης Αθανάσιος. Ναι. Λαχοπιώτης Τουρίδωλη. Πατσινέβελος Αντώνης. Μπορείστε. Ναι. Κάβαλος Ευάγγελος. Ναι. Εγώ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Ναι. Ιατρίδης Γεώργιος. Ναι. Ναι. Ζωγόπουλος Ιωάννης. Εκτός. Καπούκος Δημήτρης. Ναι. Ναι. Κατσιγιάννης Επαμινώντας. Ναι. Τσιμπουράκης Στέφανος. Ναι. Ναι. Λούσης Θρασίας Νικόλαος. Δεν είναι εδώ. Ταλούκας Κωνσταντίνος. Δεν είναι εδώ. Μερνής Δημήτρης. Ναι. Καλαϊκίδης Νικόλαος. Ναι. Ναι.
Κάβαλος Νικόλαος. Ναι. Αλεπούς Νικόλαος. Ναι. Παλάσης Βασίλης. Εκτός. Μπρέγανης Αλέξανδρος. Πώς. Ναι. Πλάκος Κωνσταντίνος. Ναι. Σαγρής Παναγιώτης. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Πρώτος Κωνσταντίνος. Όχι, ναι, είμαστε κύριε. Ναι. Αναστασιάδου Κατερίνη. Καρλατήρα Μαρία. Και τώρα και στο μέλλον. Εκτός αυτούς. Κοτόπουλος Αθανάσιος. Όχι. Μαγιάκης Ελευθερίος. Όχι. Κούκουζας Πέτρος. Όχι. Κλαπάκη Δωριλάος. Παρόν. Σάλπη Κατερίνη. Παρούσα. Και Κοσμιά Δημήτρης. Όχι. Το θέμα πέρασε με υποψηφία. Πάμε στο πέμπτο θέμα. Καταγωγή αποζημιώσεις λόγω απολωτρίωσης επικειμένων δαθμικής έκτασης στο όμικρον τάφ γάμα 776 της περιοχής Αγίου Θωμά με το 4% της συγκλήσαμε. Καταγωγή αποζημιώσεις λόγω απολωτρίωσης επικειμένων δαθμικής εκτάσεις στο όμικρον τάφ γάμα 776 της περιοχής Αγίου Θωμά με αιθμό κτηματολογίου 121.5β του Δήμου Μαρουσίου κατόπιν εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως υπόθεση Κωσταρά Καλομήρα και Πυρένη Σταύρος. Κυρία Αγκλαπάκη, νομίζω ότι διατυπώσατε την άποψή σας. Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήματα, όχι. Λοιπόν, σε ψηφοφορία. Ε, βέβαια, με πλειοψηφία. Παρόντες, όχι, δηλώνει ο κ. Κλαπάκης. Παρόν δηλώνει η κυρία Ψάλτη και παρόν δηλώνει και ο κ. Κουρνιάτης. Πάμε στο έκτο θέμα. Καθορισμός επωνυμίας του Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Μαρουσίου. Ερωτήσεις. Ελάτε κύριε Για το θέμα αυτό την εισήγηση στο τέλος λέει ότι κρίνουμε την υπογραφή συμφώνου συνεργασία με τους λόγους άνθρωπους του νέου. Θα παρουσιαστεί ο συμφώνου συνεργασία και σε τι αφορά. Άλλη ερώτηση. Κανείς. Ελάτε κύριε Στάκη. Υπάρχει ερώτηση κύριος Κούκουσας ότι αναφέρεται μέσα μία συμφωνία με τον Σύλλογο των Αρμονέων. Υπάρχει αυτή η συμφωνία και σε τι αναφέρεται. Λοιπόν, μετά την κατάργηση των κοινωνικών προσώπων όπως ήταν τα μουσεία και τα αθλητικά, επειδή δεν υφίσταται πλέον η επίσημη ονοματοδοσία, θα ξεκινήσει μια διαδικασία από το Δήμο που θα δώσει ονομασίες, επειδή πλέον αυτά είναι σχήματα του Δήμου και αξίζει τον κόπο και για λόγους επικοινωνιακούς, αλλά και με την έννοια της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αρνητικής, αλλά και της παιδείας, όπως θα δούμε στην πορεία, να αναδειχθούν με συγκεκριμένη ονοματοδοσία όλοι αυτοί οι φορείς. Η πρώτη λοιπόν διαδικασία, η οποία ανήκει στην τελευταία συνάντηση του Συλλόγου των Αρχμονέων με τον Δήμαρχο και ένα μέρος της Δημοτικής Ομάδας, ήταν ότι θα πρέπει το Λογαριακό Μουσείο να αποκτήσει μια ιδιαίτερη ποιότητα, ακόμα και μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έρχεται σήμερα η σύγκριση αυτή που όπως βλέπετε υπογράφει τον ίδιο τον Δήμαρχο, με την έννοια ότι επειδή τα εκθέματα σχεδόν συντριπτικά στην πλειοψηφία του έχουν προέρθει για το Λογαριακό Μουσείο από τις οικογένειες των παλαιών μαρουσιωτών και στην ουσία ήταν μια προσπάθεια που είχε γίνει με το Σύλλογο των Αρχμονέων σε συνεργασία με τον Δήμο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αποφασίστηκε να προταθεί η επωνυμία του συγκεκριμένου μουσείου με την ονομασία Λογαριακού Μουσείου Αμαρουσίου Αθμονής, με στόχο να συνεχίσουν να συμβάλλουν οι Αθμονείς τον εμπλουτισμό με εκθέματα και αντικείμενα που έχουν να κάνουν με την άνοιξη της παλαιάς παράδοσης του Αμαρουσίου, καθώς στην ουσία θα είναι και το αντικείμενο, δηλαδή πρακτικά αυτοί οι οποίοι συνεισφέρουν και θα αναδεικνύουν την παράδοση του ιστορικού του Αμαρουσίου θα είναι οι Αθμονείς. Γι' αυτό και προσθέτουν το σκεπτικό του συγκεκριμένου όπως αντικείμενο εδώ στην ονομασία Λογαριακού Μουσείου Αμαρουσίου Αθμονείς, δηλαδή πρακτικά αυτό θα είναι στην ουσία η επίσημη σύμπραξη ανάμεσα στο Δήμο και του Αθμονείς, έτσι και μια επιβεβαίωση τη συνέχιση αυτή τη συνεργασία που είχε έτσι καλύψει τα τελευταία 15 χρόνια.
ρώτησα συγκεκριμένα, είχα λέει το σύμφωνο συνεργασίας. Εδώ λέει ότι κλείνουμε την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας. Άρα δεν το ξέρουμε τι θα γίνει. Γιατί το λέμε τώρα. Εντάξει, εδώ, εντάξει, όμως, εδώ μένουμε, πώς, εντάξει, όχι απλώς για να μην, δεν είναι και το σκούδιο, απλώς μένουμε στο θέμα καταρχήν της επωνυμίας. Και μόνο σε αυτό. Και μόνο θέμα αυτό. Αυτό είναι το μέλλον, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν έχω αντίληψη να ψηφίσω υπέρ. Αλλά με την υπόθεση ότι μένουμε μόνο στην επωνυμία. Δηλαδή κανένα συμφωνοστονασία που δεν έχουν δει μόνο να ψηφίσει. Μα δεν έχει καμία, δεν έχει ζητηθεί κανένα συμφωνοστονασία. Μα έτσι είναι. Α μείνουμε λοιπόν στην επωνυμία, να δούμε αν συμφωνούμε καταρχήν στην επωνυμία και το υπόλοιπο θα το ξανασυζητήσουμε ούτως ή άλλως. Συμφωνούμε ομόφωνα. Πώς. Λοιπόν, με πλειοψηφία. Πώς. Παρόντες ψηφίζουν ο κύριος Κλαπάκης, παρούσε η κυρία Ψάλτη και παρόν ο κύριος Πολυκρονιάτης. Πάμε στο έβδομο θέμα.